Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω γιατί, αλλά η πείρα η δική μου λέει ότι όλα αυτά οδηγούν σε δύο δρόμους. Πακέτο μνημόνιο 30 δις, αζόρ, ή οδηγούν σε άλλες καταστάσεις που πρέπει να περάσουν, κατά τη γνώμη μου, πάλι από ετοιμιγορία. Δημοψήφισμα, όπως το λένε, πυκνώνει. Πάω στον συνταγματολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Ηλία Νικολόπουλο. Θέλω ένα σχόλιο δικό σας. Ναι. Τα είδα τώρα. Τώρα μπορείτε να κάνετε ένα πιο πλήρες σχόλιο. Σε όλα αυτά που έχουν ακουστεί προηγουμένως, πρέπει να επισημάνουμε ότι καταρχήν εκλογές που ακούγεται συνέχεια. Εντάξει, δεν μπορεί να γίνουν, ναι, διότι η Βουλή αυτή έχει προέλθει μετά από διάλυση προηγούμενης και επομένως εκλογές θα γίνουν μόνο με παρέτηση κυβέρνησης. Παρέτηση κυβέρνησης που έχει λαϊκή εντολή πρόσφατη δεν πρόκειται να γίνει. Επομένως, όταν μιλάμε για εκλογές, πρέπει να πούμε ότι το Σύνταγμα απρακτικά τις απαγορεύει. Υπάρχει ρητή διάταξη στο Σύνταγμα που ορίζει ότι η Βουλή που προήλθε από διάλυση της προηγούμενης δεν μπορεί να διαλυθεί αν δεν περάσει έτος από την έναρξη των εργασιών. Αν δεν φτάσουμε δηλαδή το Φεβρουάριο του 2016 για να λύξει αυτό το θέμα επί εκλογών. Στο θέμα του δημοψηφίσματος όμως, είναι σαφές ότι στα περισσότερα δημοκρατικά κράτη, όπως και η Ελλάδα, εμείς έχουμε ένα κουτσουρεμένο θεσμό, άλλοι το έχουν πολύ καλύτερο, το δημοψήφισμα. Για κρίσιμο εθνικό θέμα, θέμα εξαιρετικής σημασίας, οποτεδήποτε μια κυβέρνηση μπορεί να κάνει ένα ερώτημα το οποίο θα το θέσει υπό την έγκριση της Βουλής και η Βουλή. Σε πόσες μέρες μπορεί να κάνει? Με 151 ένα ερώτημα το οποίο το προετοιμάζει και το θέτει η κυβέρνηση. Μπορεί δεν να το κάνει σε 15 μέρες από τώρα. Λαϊκής πρωτοβουλίας. Από αύριο και 15 μέρες μπορεί να γίνει δημοψήφισμα. Βεβαίως, σε 15 μέρες, εκεί θα καταλήξω, 15 το αργότερο 18 μέρες, μπορεί να έχουμε δημοψήφισμα για ένα ερώτημα το οποίο βέβαια δεν είναι όπως εύχονται πολλοί, όπως τρομοκρατούν, ευρώ ή δραχμή. Μπορεί να είναι η συγκεκριμένη συμφωνία που ζητά μειώσεις μισθών, συντάξεων και εργασιακά, ή άλλη λύση, όποια θέλετε, ή ενδεχομένως και διαγραφή του χρέους και άλλους δρόμους. Γιατί δεν ακούω και τη λέξη διαγραφή του χρέους όταν θέλεις να περάσεις τις κόκκινες γραμμές και δεν σε δέχεται κανένας. Επομένως, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει ο θεσμός του δημοσιοφίσματος, που είναι σαφής, έστω και στην μονομέλειά του, ερώτημα, που η κυβέρνηση θέτει. Τι μπορεί το να ερώτημα. Λέει ένα ερώτημα, πείτε μου. Ένα ερώτημα θα ήταν η συμφωνία. Ναι, στην συμφωνία που παραβιάζει τις κόκκινες γραμμές στο θέμα μισθών, συντάξεων και εργασιακών, ή όχι και μονομερή διαγραφή του χρέους. Ένα ερώτημα. Απλά. Γιατί από τη μία λέμε δεδομένο, εντάξει, ότι επειδή, θα γίνει μνημόνιο. Να σας πω κάτι. Εντάξει, επειδή και εγώ... Βεβαίως. Ακούω τόσα πράγματα τώρα, τόσα χρόνια, και ακούω και πράγματα τα οποία με πιέζουν. Η αναστολή πληρωμής, δηλαδή. Πώς να βάλουμε μέσα σε ένα ερώτημα διαγραφή του χρέους, αφού από την άλλη μεριά λέει αυτός, πριν το βάλουμε εμείς το ερώτημα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Τι εννοείται δεν υπάρχει? Κάθε διεθνή σύμβαση. Ναι, ποια είναι η διεθνή σύμβαση, με συγχωρείτε. Και η απάντηση θα δοθεί στο δικαστήριο. Να κάνουμε μονομερή διαγραφή του χρέους εμείς. Όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σου κόψει, όπως λένε πολύ, το οξυγόνο, ναι, θα οδηγηθείς αναγκαστικά, ναι, σε μονομερή διαγραφή. Δεν μπορώ να ακούω την πονηρή λύση και θετική για τους δανειστές ότι θα πας σε δεύτερο νόμισμα, ναι, αλλά κύριε, θα μου χρωτάς ευρώ. Άρα διαγράφεις, ναι, αρνείσαι τις υποχρεώσεις επειδή ακριβώς. Αρνείσαι. Αρνείσαι γιατί? Αρνείσαι. Για τις υποχρεώσεις της καταγγέλης. Εσείς τι βενζίνη θα βάλετε την άλλη μέρα στο αυτοκίνητο? Τις καταγγέλεις. Όχι, εσείς από πού θα βάλετε βενζίνη την άλλη μέρα στο αυτοκίνητο? Δεν θα βάλεις στο αυτοκίνητο και οι άλλοι θα χάσουν όλα τα... Ναι, δεν θα βάλουμε. Το μισό, το μισό, δηλαδή, τρεις που είπατε θα το θα είμαστε τύρανα του Εμβέρ Χότσα. Δηλαδή εκεί το έζησα αυτό το πράγμα εγώ. Δεν είναι τόσο εγώ το έζησα. Όχι, μισό λεπτό. Το ερώτημα που άμα μου λέτε ότι μπορεί να βάλει ο Τσίπρας. Λύσεις, άμα μου λέτε ότι μπορεί να πει στον ελληνικό λαό ότι μπορεί να προχωρήσει σε μονομερή διαγραφή του χρέους. Όχι, είναι με συγχωρείτε. Η επόμενη, εντάξει, η εγώ είμαι επόμενη και επιλογή. Αλλά το θέμα είναι εμείς, ότι... υποχρεωτικό είναι τίθε... αυτό. Εάν μπει δημοψήφισμα, ναι, θα, μπει. Θα είναι από τη μία πλευρά. Ή θα πάρω το μνημόνιο και θα το πάρω. Δεν πως θα είναι στο ναι του δημοψηφίσματος. Και η κυβέρνηση θα πει όχι. Πώς θα βάλει. Και άλλες λύσεις εμάς εδώ. Πάντως, αναστολή πληρωμής είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί να ακούγεται διπλό νόμισμα να πληρώνουμε και να χρωστάμε σε ευρώ και να έχουμε, ναι, υποσχετικές. Και δεν μου λέτε, με συγχωρείτε πολύ. Κλπ. Εγώ, ας πούμε, με τον κύριο Μανατίδη, πάω αύριο να φέρω φάρμακα από το εξωτερικό. Θα μου λένε πλήρωσε ντούχο. Είναι μια μακριά κουβέντα. Μακριά κουβέντα, τι μακριά κουβέντα, κύριε Μουσική. Και άλλες δυνατότητες. Ούτε γκούντα δεν θα έρχεται. Ναι, δύο λεπτά. Όχι πετρέλαιο. Ναι, εσείς όμως δεν ψηφίζατε.
Τι θα ψηφίζει αν βλέπετε στο ελληνικό λαό. Αυτό σας λέω, κύριε Νικολόπουλε, ότι φτάσαμε σε μια κατάσταση. Φτάσαμε σε μια κατάσταση που να μπαίνει διλημματικά ένας εκβιασμός σε εμάς. Ναι. Γιατί? Διότι η Μέρκελ το έκανε. Με εσάς κερδίσαμε χρόνο. Διότι κάποιοι, κύριε Νικολόπουλε, βιαστήκανε και θέλανε σ' όλοι και καλά να έρθουν τώρα. Τους λέγαμε, παιδιά, όχι τώρα, το Νοέμβριο του 2015. Όχι, λέει, ότι άμα χάσουμε την ευκαιρία. Να διευκρινίσουμε κάτι όμως. Μα... Όταν λένε, και τώρα λοιπόν ερχόμαστε, τα έχουμε κάνει ματάρα. Ναι. Και λέμε, παιδιά, αποφασίστε. Όχι, Όταν λένε, όταν λένε μεταρρυθμίσεις οι δανειστές, ζητούν ζεστό χρήμα. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε ανάπτυξη. Αυτά είναι αστιότητες. Να σας πω κάτι. Παρακαλώ πολύ τους πολιτικούς. Πάψτε να λέτε μεταρρυθμίσεις αλλαγές. Πάψτε να λέτε μεταρρυθμίσεις. Ζητάνε υπερσυγκομιδή φόρων, τέρμα. Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις, παιδιά? Υπήρχε από καιρό. Δεν ήταν τόσο απλό. Γι' αυτό λέω παραμύθι επιτέλου. Δηλαδή. Εγώ πώ το. Ποιε μεταρρυθμίσει. Τι ζητάνε, τα τρόλεϊ να γίνουν Τραμπ και τα Τραμπ τρόλεϊ. Για να ανέβει στην εξουσία πρέπει να έχει εξασφαλισμένη μια λαϊκή υποστήριξη σε αυτά που θέλει. Όχι, πρέπει και να στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να βγαίνει. Το εκλογικό σώμα πρέπει να γνωρίζει. Συγγνώμη, Ήλια μου. Δεν μπορεί να βγαίνει. Να λέει ότι εγώ έχω ένα πρόγραμμα παροχών 12 δις, την οποία το έχουμε βγάλει στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο. Από και το να το λέει ότι εγώ θα το κάνω, ενώ ξέρει ότι αυτό για να γίνει θέλει προϋποθέσεις άλλες. Αυτό λέμε. Εδώ μιλάμε για θεωρητικά και αν ακούσετε τι γίνεται στις συγκοινωνίες και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, θα φρίξετε. Πώς κυκλοφορούν 2 εκατομμύρια συνέλληνες, θα φρίξετε. Εδώ πέρα είναι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Κύριε Ζώγα, να ρωτήσω... Ένα λεπτό, παιδιά.